Εμείς θα πάμε όμως τώρα στον πρόεδρο των Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών της κριτικής ομάδας, ο οποίος έζησε τη δική του περιπέτεια και λόγω της θεομηνίας αυτής, καθώς μένει στην περιοχή Κοκκίνη Χάνη πριν από λίγες ημέρες. Ωστόσο, έζησε και την περιπέτεια με τον κορονοϊό. Τέλος καλό, όλα καλά όμως για τον Σύφη Κορονάκη. Κύριε Κορονάκη, είναι πραγματικά μεγάλη μας χαρά που νικήσατε άλλο ένα παιχνίδι στη ζωή σας, αυτό της μάχης με τον COVID-19. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους τηλεθεατές σου. Ναι, πράγματι έζησα μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Καταρχήν να πω συγχαρητήρια στα παιδιά του Όφη, διότι εκεί που πήγανε είναι ακριβώς δίπλα στο σπίτι μου που και εγώ πλημμύρισα στα υπόγεια. Αλλά δεν μπορούσα εγώ να μετέβω, λόγω επειδή σήμερα μου συνέστησε ο γιατρός να μην βγω καθόλου από το σπίτι. Και πολύ καλά το κάνατε. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Θα σας ρωτήσω και για την περιοχή σας που γνώρισε πραγματικά μεγάλα προβλήματα. Πραγματικά αυτό που έχει σημασία είναι ότι φάνηκε ότι με την προσπάθεια και με την καλή ζωή που κάνατε, είχατε παραπάνω, θα έλεγα, όπλα για να καταπολεμήσετε και να νικήσετε τον κορονοϊό. Ναι, στην αρχή Γιώργο φοβήθηκα βέβαια. Πέρασα 2-3 βράδια πολύ δύσκολα, ανορεξία, πυρετός. Αλλά ευτυχώς αυτό που είπατε, επειδή δεν έχω καπνίσει και είμαι καλά και προπονημένος, πιστεύω ότι το έβγαλα πολύ εύκολα. Και, και με μια βαριά γρήπη πιστεύω. Θα θέλαμε, κύριε Κορονάκη, να στείλετε ένα μήνυμα στους συνανθρώπους μας, στον κόσμο που μας ακούει, και βεβαίως είναι σημαντικό, γιατί θα το κάνετε εσείς που είσαστε ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός και όχι μόνο στους φίλους του Όφη, για αυτή την περιπέτεια, για να προλάβουμε και άλλες καταστάσεις. Πραγματικά έχει σημασία αυτό από εσάς. Γιώργο μου, καταρχήν εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δύο γιατρούς μου, στον Αθουσάκη Ευάγγελο και Κουμπανάκη Βασίλη, για την άμεση συμπαράσταση που μου είχαν αυτές τις μέρες που ήμουν στο σπίτι μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου για τη μεγάλη προσπάθεια που μου προσφέρανε, και θέλω να πω στον κόσμο να προσέχει πάρα πολύ. Είναι τόσο πολύπουλος αυτός ο κορονοϊός που δεν ξέρεις πότε θα σε βρει. Κυκλοφράνε έξω πολλοί κόσμος ο οποίος δεν ξέρει ότι έχει κορονοϊό, και δυστυχώς και εγώ πιστεύω έτσι κάπως το κόλλησα και εγώ. Και πάλι να πω στον κόσμο να προσέχει πάρα πολύ, να φοράει μάσκα, και πιστεύω με τη δύναμη του Θεού σιγά σιγά θα το ξεπεράσουμε, και με τα εμβόλια που θα έρχουν το νέο έτος να φύγει αυτή η κακοδαιμονία. Mm-hmm. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό και το θεωρούμε δεδομένο ότι σε λίγες ημέρες, μετά από λίγες ημέρες ανάπαυσης, κάποιες συνήθειές σας, που είναι η άθληση βεβαίως, αλλά και το κολύμπι όλο το χρόνο, θα τις συνεχίσετε. Μου είπε ο γιατρός, Γιώργο μου, από Δευτέρα ξεκινάω. Ναι, θέλει λίγο προσοχή τώρα, 5-6 ημέρες. Αυτά δεν μπορείτε να σταματήσουν και θα συνεχίσουμε να κολυπάμε. Γιατί ετοιμαζόμαστε τώρα και 6 Ιανουαρίου να πιάσουμε το Σταυρό. Θα τρέχουμε, καταλάβετε, η ζωή με συνεχίζεται. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Θεό που με βοήθησε, γιατί πιστεύω πολύ. Το ξεπεράσαμε ανώδυνα. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλη την Ελλάδα από τα τηλέφωνα που δέχτηκα, και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να είναι πάντα υγιής όλος ο κόσμος. Κύριε Κορονάκη, να σας ευχαριστήσουμε για αυτά που λέτε. Θα κλείσουμε όμως με κάτι ποδοσφαιρικό. Είπαμε ήδη και για τη θεομηνία που πέρασε η περιοχή. Να πάμε στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, καθώς βλέπαμε πριν και κάποια πλάνα. Ο Αντώνης ο Γεωργιάδης, που έφυγε από τη ζωή χθες, ήταν και δικό σας προπονητής, και μάλιστα σε μια χρονιά που είχατε κάνει και εσείς προσωπικά μια πολύ καλή χρονιά με τον Όφη. Γιώργο μου, ο Αντώνης ο Γεωργιάδης ήταν ένας σπάνιος άνθρωπος, σπάνιος χαρακτήρας. Δεν εξετάζουμε το θέμα του προπονητού, αλλά ήταν άνθρωπος. Εγώ πέρασα πολλούς προπονητές, Αλέφατο, Πετρόπουλο, Σάνων, πολλούς προπονητές. Πιστεύω ήταν ο καλύτερος προπονητής που πέρασα τον Όφη. Και σε γνώσεις και σε ήθος. Ας είναι καλά εκεί που πήγε, και πιστεύω ο Θεός να τον βάλει στα δεξιά του. Μάλιστα, βλέπουμε και ένα απευθείας corner goal που είχατε πετύχει κόντρα στον Ολυμπιακό από τη σεζόν 79-80. Ναι, ήταν εγκοκύπρο Αρβανίτης τότε, από τη θύρα 1. Ναι. Και το μόνο που έκανε λάθος ο σπίκερ, ότι αντί να πει Κορονάκης, είπε Παπαδόπουλος.
Ναι, τα είπε αντίθετα. Τη χρονιά ναι, εκείνη είχατε σαν συνεργάτη του Αντώνη Γεωργιάδη στον Πάγκο τον Βαγγέλη Μοσκούτη που έφυγε και αυτός πριν λίγες ημέρες, μάλλον πριν δύο μήνες από τη ζωή. Ναι, έφυγε και ο Βαγγέλης δυστυχώς. Και από τα καλύτερα παιδιά και ο Βαγγέλης μας. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Έτσι. Κύριε Κορονάκη, για τον σημερινό όφι, ξέρουμε ότι τον παρακολουθείτε όσο μπορείτε, ότι είσαστε κοντά με τον τρόπο σας. Ένα μήνυμα για να κλείσουμε με αυτό. Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ καλά, απλώς είχαν κάτι ατυχίες. Πιστεύω ότι την πάροδο του χρόνου θα έρθει και το σκοράσμα και ας έχει υπομονή ο μελλοντικός λαός. Πιστεύω και ο Όφι θα βρει τον δρόμο του. Να είναι τα παιδιά πρώτα υγιείς και όλα τα άλλα θα έρθουν με τη σειρά τους. Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι, να σας ευχηθούμε σιδερένιος και βέβαια να συνεχίσετε τη δράση σας. Είδαμε και στιγμιότυπα πριν φωτογραφικά από τους μαραθώνιους, όλα τα σχετικά που κάνετε, να έχετε υγεία να συνεχίσετε ανάλογα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ Γιώργο μου. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.